είχε χαμόγελα για τον κόσμο και ποδοσφαιρικά και στο Δήμο. Αυτό είναι το βασικότερο. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, σαν ένα πρώτο σχόλιο πριν μπούμε σε επιμέρους θέματα, θέλω να ξεκινήσω έτσι. Δηλαδή, τραβώντας μια γραμμή, ο Σάββας Θεοδωρίδης, κάνοντας ένα ταμείο φέτος, μπορεί να πει ότι είναι ικανοποιημένος. Ήταν μια Ολυμπιακή χρονιά η φετινή. Ήταν Ολυμπιακή χρονιά. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος που χάσαμε το κύπελλο Ελλάδος έτσι όπως το χάσαμε. Εγώ μπαίνω πάντα στο σύνθημα. Λοιπόν, εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και θα παίζουμε ποδόσφαιρο. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε κανένα σωματείο σε οτιδήποτε αντιποδοσφαιρικό καλλιεργεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε και δεν θα έχουμε, θα υποδεχθούμε όπως πρέπει στο Καραϊσκάκη, θα είναι μοναστήρι σε όλες τις ομάδες, ό,τι και να κάνουν στα δικά τους γήπεδα, τα οποία εύχομαι να μην ξανασυμβούν ποτέ, διότι δεν έχουν γίνει τέτοια επεισόδια παγκοσμίως για πάρα πολλά χρόνια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί μπήκατε κατευθείαν στο ψητό. Όχι, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό εγώ. Ένα μεγάλο θέμα συζήτηση λοιπόν είναι αυτό. Δεν τα έχουμε πει καθόλου από τότε που έγιναν οι ημιτελικοί αυτοί. Οπότε ξεκινάμε λίγο με αυτό. Έγινε πραγματικά μεγάλο κακό εκείνη την ημέρα. Όχι, θα μπούμε στα γεγονότα ένα προς ένα. Okay, ξεκινάμε το από τον επαναληπτικό. Της ημέρας εκείνης, ναι, του κυπέλου έγινε μία σύσκεψη με όλους τους φορείς, τους αθλητικούς και αστυνομικούς. Και έθεσα θέμα ότι μέσα στο γήπεδο θα κυκλοφορήσουν 7.000 φωτοβολίδες κατευθυνόμενες. Γελούσαν όλοι, κοίταζε ο ένας τον άλλο, παραξενευτήκανε, είχα τις πληροφορίες μου. Όπως είδατε, έγινε Βιετνάμ μέσα στο γήπεδο. Και μου έκανε εντύπωση που κανείς δεν ζήτησε μία συγγνώμη ύστερα από αυτό το μακελιό εκεί μέσα, γιατί δεν επρόκειτο για ποδοσφαιρικό αγώνα. Πέφτηκε 5 λεπτά μπάλα και όλα τα υπόλοιπα τα είδατε. Έκανε ο αγώνας. Εμάς 8 είχαν ορίσει το πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, 8 άρχισε. Πήγε 9 και 4. 8 είχε οριστεί και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, 9 και 4 και είδατε τι γινότανε. Και μέσα σε τραγικές συνθήκες μπήκε ο Ολυμπιακός να παίξει σε αυτό το γήπεδο. Εγώ δεν θεωρώ ανδρισμό 40.000 άτομα να πετάνε τέτοιες φωτοβολίδες και τέτοια αντικείμενα σε 30 ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Αντέξαμε ανδρικά και ωραία, δεν φύγαμε από το γήπεδο που έπρεπε να φύγουμε. Ο αγώνας έπρεπε να διακοπεί 30 φορές, όχι μία. Αν κερδίζει έτσι ο ΠΑΟ και του αρέσουν τέτοιου είδους νίκη και όλοι εκεί πέρα, μπράβο τους. Εμάς μας αρέσει το ποδόσφαιρο, θα μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Έχω να τους πω ότι όταν κατέβουν στην Αθήνα το γήπεδο θα είναι μοναστήριτε. Δεν θα ακολουθήσω εγώ, ο πρόεδρός μας βασικά και εγώ, τις μεθόδους αυτές, τις εισαγμένες, γιατί δεν νομίζω ότι είναι ελληνικές αυτές οι μέθοδοι. Κατευθυνόμενες φωτοβολίδες, πρωτοφανή και τα αντικείμενα που πέφτανε κατά σειροήν μέσα. Και οι άνθρωποι ήταν καμιά πενινταριά μέσα στο γήπεδο, ανεξέλεγκτοι, έμπαινε ο ένας. Και σας ρωτάω και κάτι άλλο. Ο ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ, με ποια ιδιότητα μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο? Μπήκε για να κατευνάσει τα πνεύματα, κύριε Πρέπει να είναι γραμμένο στο φύλλο αγώνος. Ναι, απλά πρέπει να είναι γραμμένο στο φύλλο αγώνος. Και σε αυτό μπορεί μόνο ή ο αντιπρόεδρος ή οποιοδήποτε δηλώσει ομάδα. Εκεί μπήκανε ανεξέλεγκτοι ένα σωρό άτομα να επιβάλλουν τον νόμο της ζούγκλας. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Απλά ούτε εμείς θα μπούμε σε αντίπεινα και τέτοια, να το ξεχάσουν αυτό. Σε ό,τι αφορά το Καραϊσκάκη θα είναι μοναστήρι. Σε ό,τι αφορά την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, νομίζω ότι μπήκε για να προσπαθήσει και ο ίδιος να κατευνάσει. Το αντίθετο έγινε. Γιατί δεν μπαίνει ένας πρόεδρος να κάθεται στη σέντρα μαζί με 10 σωματοφύλακες και να είναι δίπλα στον τέταρτο διαιτητή και να τον τρέμουν όλοι οι άλλοι διαιτητές εκεί πέρα. Αυτά όχι σε μένα. Ας πάνε να τα πούνε πουθενά αλλού. Εν τω μεταξύ, είχαμε μεγάλη τύχη που δεν πέφτει και ο Μαρκάνος στον γκολ στο τελευταίο λεπτό, γιατί θα είχαμε νεκρό εκεί πέρα. Από εμάς, τους Ολυμπιακούς. Όπως σας τα λέω, είναι και είμαι πολύ επιοικής. Μάλιστα. Σκληρή περιγραφή, Σάκη. Το έζησες και εσύ κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφέρεις κάτι στον κύριο Θεοδωρίδη. Όχι, καταρχάς, προκαλεί μεγάλη αίσθηση έτσι, ο τόνος της φωνής και. Καλά, αυτή η αντιπαράθεση τρεις μήνες μετά. Κύριε Σάκη, αν είσαστε στη θέση του κύριε Θεοδωρίδη, όχι αυτή τη φωνή θα είχατε. Μάλιστα. Θα είχατε πολύ πιο έντονη φωνή διαμαρτυρίας. Ωραία, αν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, καταρχάς ο Ολυμπιακός και το είδε όλη η Ελλάδα σε αγωνιστικό επίπεδο αποκλείστηκε δικαιότατα. Αν κάνεις μια συνολική αποτίμηση των δύο αγώνων. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτσο Καραϊσκάκη έπαιξε επί 60 λεπτά με παίκτη λιγότερο με μια κατάφορα άδικη απόβαση του διαιτητή και αυτό το παραδέχτηκαν όλοι την επόμενη μέρα. Εσείς το λέτε αυτό. Μα εγώ μιλάω τώρα, κύριε Θεοδωρή. Ναι. Λοιπόν,
Με 9 έπρεπε να παίζει ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός και στα δύο μάτς, ιδίως στην Τούμπα, έκανε μια ευκαιρία με τον Μαρκάνο στο τέλος. Άρα αγωνιστικά αποκλείστηκε δίκαια. Από εκεί μα πέρα... δεν πέφτηκε μπάλα, κύριε μου, στην Τούμπα. Κλωτσές πέφτανε. Εσείς το είδατε αυτό, κύριε Θεοδωρίδη. Όλη η Ελλάδα το είδε. Εάν μας αφήσετε όμως να μιλήσουμε και εμάς... Και να με ευχαριστείτε που δεν έστειλα την κασέτα στο εξωτερικό. Λοιπόν, επίσης... Για να δυσφημιστεί το ποδόσφαιρο. Επίσης, υπήρχαν όντως ακραίες συμπεριφορές στην Τούμπα, αλλά υπενθυμίζω, γιατί έχουμε ασθενή μνήμη, ότι και το 2003 στη Ριζούπολη είχαμε διάφορα... Άστε τα αυτά, τα παραμύθια. Άστε τα παραμύθια. Για αυτά τα είδε όλη η Ελλάδα, κύριε Θοδωρή. Άστε τα παραμύθια αυτά. Τίποτα δεν έγινε στη Ριζούπολη. Λοιπόν, δεν προσπαθώ να προχωρήσω σε συμψηφισμό. Αυτό που θέλω λοιπόν, να πω... Λοιπόν, τι πιάνετε τη Ριζούπολη. Επειδή αποκτήσατε φιλίες τώρα ξαφνικά με τους άλλους. Συνεταιρικά το πάτε με τη Ριζούπολη και φέρετε αυτό το παράδειγμα. Δεν μπορούμε έτσι, πρέπει ο ένας να επικαλύπτει τον άλλο. Σάκη, μίλα, ναι, διάλογο κάνεις, γιατί δεν πρέπει. Λοιπόν, η ουσία είναι αυτή, ότι ο ΠΑΟΚ κατά την προσωπική μου άποψη και κατά την κατά κοινή ομολογία όλης φίλας της Ελλάδας αγωνιστικά προκρίθηκε δίκαια, υπήρχαν ακραίες συμπεριφορές, τιμωρήθηκε για αυτές. Εδώ βάζουμε μία τελεία και βέβαια δεν είναι μωρές παρθένες όλες οι άλλες ελληνικές ομάδες, γιατί στα γήπεδά τους έχουμε δει επανειλημμένως ανάλογες καταστάσεις που βέβαια δεν τιμούν το ποδόσφαιρο, αλλά η βία είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει χρώμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ακούστε, ακούστε ένα λεπτό. Υπάρχει βία και βία. Αυτό που έγινε στο γήπεδο εκείνο το βράδυ δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως. Εγώ μπορούσα να πάρω την κασέτα για να τη στείλω στο εξωτερικό. Δεν το κάναμε μαζί με τον πρόεδρο, γιατί δεν θέλαμε να ξεφυλίσουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πήρα το μικρόφωνο και μίλησα πριν από τον αγώνα και λέω: θα γίνουν σήμερα όργια εδώ μέσα. Είναι ντροπή να παίζετε ποδόσφαιρο με τέτοια νοοτροπία και τόσο πολύ φανατισμούς. Και επαναλαμβάνω: οι φωτοβολίδες είναι φωνικό όπλο, οι κατευθυνόμενες. Και κανένας δεν είχε το κουράγιο μετά να πει: συγγνώμη, ρε παιδιά, φταίξαμε. 40.000 άνθρωποι με 30 ανθρώπους, φταίξαμε, ζητάμε ένα συγγνώμη. Κανένας. Καταρχάς, αυτή η γενίκευση νομίζω ότι είναι απολύτως λανθασμένη, δεν θέλω να το συζητάμε, για 40.000 ανθρώπους. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι 40.000 άνθρωποι ήταν όλοι χούλιγκαν εκεί μέσα που είχαν εσάς ως στόχο. Εγώ λέω αυτά που αν είδα. Αν εσείς αυτό είδατε, εγώ τότε τι να σας αυτά πω. Που είδα και εμείς αυτά που εδώ είμαστε μια άλλη χώρα, ας πούμε, με αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να ξαναγίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ξαναγίνει και σας είπα ένα περιστατικό το 2003 στη Ριζούπολη που ίσως ήταν και χειρότερα. Στη Ριζούπολη δεν έγινε τίποτα. Χάδια ήταν. Ας την αφήσουμε, την ξεχνάμε τη Ριζούπολη. Έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, λοιπόν. Από την ομάδα που συναλλάσσεστε τώρα τελευταία, σας δώσαν λάθος πληροφορίες. Μα μιλάτε σε δεύτερο... Εδώ κάνουμε ένα διάλογο και εσείς προσάπτεστε με την ομάδα που συναλλάσσεστε. Κοιτάξτε μη τυχόν και χαλάσετε τη φιλία σας με τον κύριο Αλαφούζο. Προς Θεού, δεν το θέλει κανένας αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία φιλία με τον κύριο Αλαφούζο, κύριο Θοδωρίδη. Αδελφά σωματεία και οι δύο. Αδελφά σωματεία. Λοιπόν, θα μπούμε λίγο σε αυτό, γιατί έχουμε μια ειδική ενότητα. Θέλω να προχωρήσω λίγο, να δώσω λίγο το λόγο και στον Κώστα Τροφανό και στον Γιώργο Τραπεζανίδη, για να προχωρήσουμε λίγο στη θεματολογία. Να μην μένουμε σε πράγματα τα οποία χάσουμε την ουσία, γιατί έχω πολλά θέματα που θέλω να αναπτύξουμε. Εντάξει, εγώ καταρχήν δεν εκπροσωπώ τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Απλά θα πω την άποψή μου. Φυσικά. Ότι εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Όπως ο κύριος Θοδωρής είπε, ότι ο Ολυμπιακός στέκεται στο ότι έχασε το κύπελο. Εγώ θα πω ότι η περσινή χρονιά ήταν μια αποτυχημένη χρονιά για μας, γιατί όχι μόνο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το κύπελο, χάσαμε και την έξοδο στο Champions League, που για μένα ήταν πολύ μεγαλύτερη σημασία από το να πάρουμε ένα τίτλο που βέβαια έχουμε 11 χρόνια να πάρουμε σαν ομάδα, αλλά περισσότερο ενδιέφερε το να βγούμε στο Champions League παρά να πάρουμε εκείνον τον τίτλο. Εν τούτης, για το συγκεκριμένο παιχνίδι που αναφέρθηκε ο κ. Θοδωρής, θέλω να πω ότι το κλίμα πολλώθηκε, επικεντρώθηκε στο να αποκλείσουμε τον Ολυμπιακό και χάσαμε την ουσία που ήταν να πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή, εκτονώθηκε ο κόσμος με την επιτυχία του να περάσουμε τον Ολυμπιακό. Δεν έχει σημασία αν ο κ. Θοδωρής λέει ότι δεν ήταν δίκαιο το να περάσουμε ή ίσως πιστεύει ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα. Εγώ συνολικά θα εκτιμώ ότι ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο παιχνίδι ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό και έπρεπε να κερδίσει και κέρδισε, ανεξαρτήτως των γεγονότων που αναφέρθηκαν. Αλλά η ουσία είναι για μένα ότι ο ΠΑΟΚ έχασε μία χρονιά. Και εάν σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο και την επόμενη χρονιά, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα πετύχουμε στόχους τους οποίους περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να πετύχουμε, ιδιαίτερα μετά την πρόσληψη του κ. Αναστασιάδη, ο οποίος είναι ένας
πάρα πολύ καλός coach και πιστεύω με την κατάλληλη επένδυση ανθρώπων γύρω από αυτόν ότι θα πετύχουμε στους στόχους και θέλω να μείνω σε αυτό. Δεν θέλω να πάω στην όποια κόντρα δημιουργήθηκε μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, συγγνώμη, που άλλωστε ήταν ένας πόλεμος, στον οποίο πόλεμο εμείς που τον κηρύξαμε, αν θέλετε, έπρεπε να ξέρουμε ότι υπάρχουν και θύματα. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος στον οποίο δεν υπάρχουν θύματα. Αν πιστεύαμε ότι θα ανοίξουμε πόλεμο με τον Ολυμπιακό και δεν θα υπάρχουν θύματα, τότε νομίζω ότι κάναμε λάθος. Αλλά δεν θέλω να μείνω περισσότερο σε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ να σχεδιάσει σωστά το μέλλον του και πρώτα να γίνουμε καλή ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και από εκεί και μετά να συζητάμε τέτοια θέματα. Επειδή θέλω να τα βάλω ένα-ένα στο τραπέζι, δεν ξέρω αν θα πει κάτι τώρα ή όπως θέλεις εσύ. Αν μιλάμε γι' αυτό, μου κάνει εντύπωση που 1,5 μήνα μετά συζητάμε και μπαίνουμε κατευθείαν σε μια πετυχημένη χρονιά, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρίδης για τον Ολυμπιακό και τον Πειραιά. Πάμε κατευθείαν σε αυτό το παιχνίδι στην Τούμπα. Σίγουρα έγιναν, υπήρξαν ακραίες καταστάσεις εκεί που δεν τιμούν το ποδόσφαιρο, ασφαλώς. Επίσης, δεν μπορούμε να τα βάλουμε αυτά σε ζυγαριά. Έγινε τότε κάτι, έγινε τώρα. Το πρόβλημα με το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ότι έχει ένα ζήτημα ισονομίας, αξιοπιστίας, που οδηγεί και σε τέτοιες συμπεριφορές. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων, που δεν μπορούν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Να αποφασίσουν για να γίνει ένα πρωτάθλημα τίμιο, δίκαιο. Γιατί, κύριε Θοδωρίδη, όπως και να το κάνουμε, όλες οι ομάδες παίζουν ποδόσφαιρο και θέλουν να διεκδικήσουν, όπως αντιλαμβάνεστε. Και εσείς υπήρξατε ποδοσφαιριστής. Σωστά. Και στην προσφώνηση, για μένα, μπαίνει η ιδιότητά σας ως αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αλλά θα είχε πολύ μεγαλύτερη σημασία να ακουγόταν ότι ήσασταν και ένας παλιός διεθνής μεγάλος τερματοφύλακας σε δύσκολες εποχές. Και είναι πολύ πιο σημαντικό, αν θέλετε, για μένα αυτή η ιδιότητα από την τωρινή. Μια ταπεινή άποψη αυτή. Σωστά. Αλλά σας λέω λοιπόν ότι και οι άλλοι έχουν δικαίωμα να παίξουν. Αν ο Ολυμπιακός ενοχλείται που έχασε μια φορά το κύπελλο. Μα δεν μας ενδιαφέρει το ότι χάσαμε. Πώς αυτό δεν καταλαβαίνετε. Μα 10 λεπτά με αυτό ασχοληθήκατε. Με το καλησπέρα, 10 λεπτά με αυτό. Και σας λέω επίσης ότι στον περσινό τελικό, στο 2013, είδε όλη η Ελλάδα ότι ο Αστέρας Τρίπολης έπρεπε να πετύχει ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε από κακή απόφαση. Πρώτη φορά το έχετε δει αυτό. Ποιο? Αυτό ότι μπορεί να αδικήθηκε μια ομάδα από ένα σφύριγμα διαιτητού. Εμείς τι να πούμε δηλαδή. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι. Το ζήτημα θα ήταν. Το πρωτότυπο θα ήταν αν γινόταν στη φάση του Αστέρα. Λοιπόν, γιατί αυτή έγινε. Η φάση αυτό είναι εκεί, θα τα δούμε. Έτσι. Όχι, μπήκανε τρία γκολ μετά. Θέλω να πω ότι λοιπόν, όλες οι ομάδες έχουν το δικαίωμα στο να διεκδικήσουν και τίτλους και διακρίσεις. Αμφισβήτησα εγώ τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω αν το αμφισβητείτε. Μακάρι ο Πάκ να είναι άξιος. Να μας κερδίσει. Ναι, αλλά μακάρι. Αλλά να είναι άξιος. Σε μια ποδοσφαιρική Ελλάδα που υπάρχει ένα μονοπόλιο εδώ και χρόνια, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούνται και αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Και όταν σας λέω για μένα υπάρχει ένα θέμα ισονομίας, σοβαρό θέμα ισονομίας, αν θέλετε σε δικαστικές αποφάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, υπάρχουν θέματα. Και αυτά κάποια στιγμή συσσωρεύονται. Και ήρθε αυτό το παιχνίδι, το οποίο τελικά κόστησε περισσότερο στον ΠΑΟΚ παρά στον Ολυμπιακό, κατά την άποψή μου. Κύριε Τραπεζανίδη, ρωτήστε δίπλα να σας πούνε, προ τριών μηνών τι δηλώσεις είχα κάνει. Θέλω να πάω σε αυτό. Και ξεκινάω λίγο, το έχω πάρει κάτω. Να δούμε λίγο την πρώτη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για να έχουμε θέμα συζήτησης. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο καταρχάς, κύριε Θεοδωρίδη, πριν πάω στη δήλωση αυτή που θα τη θυμίσω εγώ, γιατί εδώ την είχατε κάνει στο ντέρμπι. Ναι, ακριβώς. Και θα την πούμε σε λιγάκι. Ρίξτε λίγο το πρώτο φίλερ, παρακαλώ, που έχουμε ετοιμάσει για να ξεκινάμε να προχωρήσουμε την κουβέντα λίγο και εκτός τούμπας. Πάμε. Ενάμιση χρόνο στο τιμόνι του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης και μερίδα της κοινής ποδοσφαιρικής γνώμης τον θεωρεί ως μοναδικό αντίπαλο της ερυθρόλευκης αυτοκρατορίας του Βαγγέλη Μαρινάκη. Μπορεί ο ομογενής επιχειρηματίας να αποδειχθεί άξιος διεκδικητής του πρωταθλήματος και να κοντράρει στα ίσια τον ισχυρό άντρα του λιμανιού, ή οι πολλές υποσχέσεις του θα αποδειχτούν λόγια του αέρα? Λοιπόν, ξεκινάμε. Αυτό θα το κρίνουν οι φίλοι του ΠΑΟ. Δεν έχουμε καμία δουλειά εμείς. Θέλω πραγματικά την άποψή σας λοιπόν για αυτή την κόντρα. Ναι. Πρώτα σε προσωπικό επίπεδο. Ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει καμία κόντρα με τον κύριο Σαββίδη. Καμία απολύτως. Είναι ευγενέστατος μαζί του και εγώ τον πίεσα να μην ανέβει στην Τούμπα, γιατί σκεφτείτε να ανέβαινε ο κύριος Μαρινάκης με αυτή την υποδοχή, τι θα γινόταν. Δεν ήταν καλή ιδέα, όχι να ανέβει. Λοιπόν, εγώ τον απέτρεψα και ερχόταν ο κύριος. Ρωτήστε τον κύριο Σαββίδη. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη πώς έρχεται? Έρχεται σαν άρχοντας και φεύγει σαν άρχοντας. Μπαίνει στα αποδυτήρια μας μέσα και κανείς δεν του μιλάει. Πάντως σε επίπεδο φιλοξενίας. Εγώ τον πήγα πάνω στις σουίτες του Ολυμπιακού.
Εγώ έβαλα το Βρίζα που είχε ραντεβού μέσα, μέσα στους φιλάθρους και δεν τόλμησε ένας φιλάθρος να ανοίξει το στόμα του. Και τον προκαλώ το Βρίζα. Σε ένα ραντεβού που είχε ουσίας. Ναι. Με κάτι μάνατζερ και τέτοια. Θέλω να σας πω ότι εμείς επιβαλόμεθα και ο κόσμος είναι σωστός. Ακούει. Ουδής ασχολήθηκε με τον κύριο Σαββίδη. Ναι, κάτω. Ναι, καταλάβατε. Ναι. Άσε το αν ο ίδιος σε άλλα γήπεδα μπαίνει μέσα, αγκαλιές, φιλιά και τέτοια. Και τα είδα τα αποτελέσματα. Σπαχτήκανε και εκεί μέσα. Κύριε Θεοδωρίδη, πιστεύω ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα σε ένα πρόσφατο τραγικό γεγονός. Μόλις σήμερα ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κύριος Γκαγκάτσης, δήλωσε ραδιοφωνικό σταθμό στον Αρένα. Μάλλον φανέρωσε την πικρία του, αν θέλετε, και τη δυσαρέσκειά του, γιατί η ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν η μοναδική ΠΑΕ της Super League που δεν έστειλε ένα στεφάνι στην κηδεία του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ολυμπιονίκη, αυτού του πολύ μεγάλου πρωταθλητή. Του Παναγιώτη Πικυλίδη. Μπορώ να σας πω κάτι πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Εγώ μόλις το πληροφορήθηκα, ειδοποίησα αμέσως να στείλει τηλεγράφημα στην οικογένειά του. Και ρωτήστε την οικογένειά του, εάν πήγε, εμείς δεν είχαμε καμιά δουλειά ύστερα από τα συμβάντα να στείλουμε στον ΠΑΟΚ. Εμάς μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος και τίποτα άλλο. Άσχετο αν ανήκει στον ΠΑΟΚ, το σέβομαι. Μα δεν το στέλνατε στον ΠΑΟΚ. Το σέβομαι, το στείλαμε στην οικογένειά του. Πρόκειται περί λάθους προφανώς, γιατί και το στεφάνι. Είχε να κάνει με τον αδικοχαμένο Ολυμπιονίκη. Το τι θα κάνω εγώ όταν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη, αν θα πάω να το έχω κάνει επανειλημμένος αυτό. Ναι. Μόνοι μας, σαν Ολυμπιακός, είναι άλλη δουλειά. Μάλιστα. Και θα το κάνουμε χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Θα το κάνουμε μόνο για τους εαυτούς μας και για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και ωραία. Σας λέω ότι επέμενα εγώ να σταλεί στην οικογένειά του. Ωραία. Καμία δουλειά. Σέβομαι τα τόσα χρόνια που υπηρέτησε τον Πάο. Ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, φίλος μας. Φίλος μας, μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν βαμμένος ΠΑΟΚτσής. Ρωτήστε τους διαφόρους πώς τον είχα στο Καραϊσκάκι, άρχοντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά μετράνε στη ζωή και τίποτα άλλο. Ωραία, δεν μετράνε τα στεφάνια αν θα πάνε στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ήταν μια παράληψη που διορθώθηκε με δική σας παρέμβαση. Αυτό λες. Μόνο αυτό. Στην οικογένειά του. Το, όχι, το διευκρίνησε ο κ. Θεοδωρίδης και είναι σημαντικό αυτό. Κύριε Ορφανέτο, το δικό σας σχόλιο, γιατί υπήρξε και εσύ διοικητικός παράγοντας σε αυτό το πρώτο έτσι, συγκριτικό που κάναμε, Μαρινάκη Σαββίδης. Που ουσιαστικά, όπως είπατε και εσείς πριν, ο ΠΑΟΚ ή ο Σαββίδης είναι αυτός που ξεκίνησε, αν θέλει, τον πόλεμο με τον Ολυμπιακό. Ένα πολύ σύντομο, έτσι, σύντομο για να προχωρήσουμε. Ναι. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι ήταν επιλογή διοικητική. Το διοικητική δεν σημαίνει απαραίτητα του απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι. Γιατί από ό,τι βλέπουμε, ο κύριος Σαββίδης επεμβαίνει, παρεμβαίνει. Κάποια πράγματα, ή θα έλεγα πολλά, δεν γίνονται χωρίς τη δική του παρέμβαση. Και πιθανότατα να ήταν επιθυμία του να πάει σε μια διακατεύθυνση. Αλλά λέω και πάλι ότι ξεκίνησε ένας πόλεμος. Και στον πόλεμο αυτό θα υπήρχαν θύματα. Δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν θύματα. Έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός, μια στρατηγική. Φάνηκε στην πορεία ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο έγινε και δεν ξέρω αν θα έχει συνέχεια. Ειλικρινά εύχομαι να μην έχει συνέχεια για ένα και μόνο λόγο. Γιατί για μένα ο Ολυμπιακός δεν ήταν αντίπαλος του ΠΑΟΚ φέτος. Το είχα πει από την αρχή της χρονιάς. Ναι. Είχα πει ότι δεν μπορείς να χτυπήσεις από φέτος τον Ολυμπιακό, γιατί είχα την τύχη να περάσω 5 χρόνια από αυτή την ομάδα και ξέρω πώς λειτουργεί. Λοιπόν, όμως οι άνθρωποι που πίστευαν και ξεσήκωναν τον κόσμο ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό χτυπώντας τον Ολυμπιακό, που τόσα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, δουλεύει οργανωμένα, έχει μεγαλύτερα μπάτζετ, έχει δυνατότητες οικονομικές περισσότερες, ανεξάρτητα αν ήρθε ο κύριος Σαββίδης, δεν ήταν εύκολο να γίνει μέσα σε μια χρονιά. Οι ομάδες δεν χτίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Εν πάση περιπτώσει, για μένα μπορεί να ήταν αυτό ένα λάθος στρατηγικής. Δεν είμαι διοίκηση, επαναλαμβάνω, δεν μπορώ εγώ να κρίνω τη διοίκηση γιατί αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο. Για μένα όμως, επαναλαμβάνω, καλό θα ήταν να μην συνεχιστεί αυτό. Αλλά να επικεντρωθεί στο κομμάτι της δημιουργίας του κτισήματος της ομάδος για να μπορέσουμε μέσα στο γήπεδο να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό. Αν εμείς πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός λειτουργεί και έξω από το γήπεδο, τότε θα το πω έτσι και ας το ακούσει όλος ο κόσμος. Να δουλέψουμε και για αυτό το πράγμα και έξω από το γήπεδο. Γιατί εγώ ξέρω και το λέω ευθέως και στον κύριο Θεοδωρίδη και σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει. Δεν είναι τίποτα τυχαίο για όσα συμβαίνουν στον Ολυμπιακό, ακόμη και αν πιστεύουμε ότι μόνιμα ευνοείται. Και αυτό να πιστεύουμε και αυτό είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Αν θέλουμε κι εμείς να πετύχουμε κάτι σε αυτό το κομμάτι, πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς. Αν θέλουμε. Αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό να σας απαντήσω. Ναι. Εμείς, επειδή πολλά ακούγονται τέτοιου είδους και ο πρόεδρος και εγώ και όλος ο Ολυμπιακός. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι αν στα ΠΑΟΚ Ολυμπιακό στα παιχνίδια
κληθούν ξένοι διαιτητέ οπουδήποτε και παρατηρητέ όμως ξένοι. Εμάς, ενώ επιμένετε σε αυτά τα πράγματα, δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός να παίξει με οποιοδήποτε διαιτητή εκτός Ελλάδος. Αυτό είναι μια σημαντική ανήλυση, θα την πω εγώ, κύριε Δεδοδόνη. Και ο κύριος Μαρνάκης και εγώ, αλλά να υπάρχουν και παρατηρητέ ξένοι. Γιατί οι παρατηρητέ στον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος δεν μας επροστάτευσαν καθόλου. Κύριε Θοδωρίδη, οι παρατηρητές πρέπει να είναι παρατηρητές, όχι αστεία. Και ο ΠΑΟΚ την έχει πληρώσει επανειλημμένους από ξένους διαιτητές και παρατηρητές. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν το είπα για τα μεταξύ παιχνίδια Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Εγώ το λέω για τη δυσπιστία που υπάρχει γενικότερα. Γενικότερα ότι ο Ολυμπιακός ευνοείται και όλα αυτά τα εκτός γηπέδου. Εγώ λέω και πάλι ότι αν θέλει ο ΠΑΟΚ, και το λέω δημόσια αυτό, αν θέλει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει κάτι από αυτό, και σε αυτό πρέπει να δουλέψει. Δεν γίνεται να πάρεις κάτι χωρίς να έχεις δουλέψει για να το διεκδικήσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Κύριε Θοδωρίδη, δεν ξέρω τι κρατάω αυτά στοιχεία. Όχι, δεν είναι στον ΠΑΟΚ αυτά που εννοείται. Το λέω δημόσια, αυτό λέω. Δεν το λέω για τον ΠΑΟΚ. Εγώ είπα ότι πρώτα πρέπει να κάνουμε ομάδα, πρέπει να στήσουμε σωστά την ομάδα, να διεκδικούμε μέσα από το γήπεδο. Αλλά αν πιστεύουμε ότι και κάποια πράγματα πρέπει να διεκδικήσουμε έξω από αυτό, και σε αυτό θα δουλέψουμε. Άρα λέτε, κύριε Θοδωρίδη, ότι και σαν πρόταση του Ολυμπιακού είναι αυτή ότι να διεκδικήσουμε. Όχι, δεν λέω πρόταση. Απαντώ στις διάφορες συκοφαντίες που γίνονται. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Κανένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Κανένα πρόβλημα. Καλύτερα για μας. Το να σφυρίξουν ξένοι διαιτητές, λέτε, και θα τελειώνουν τα παιχνίδια με νέα παίκτες για τους αντιπάλους και με κλείσιμο του γηπέδου να γίνουν φασαρίες. Ξέρω τι λέω. Πιστεύω ότι θα το δεχθεί αυτό ως πρόταση. Δηλαδή μπορεί να τη δεχθεί ο ΠΑΟΚ αυτή την πρόταση. Μακάρι. Ανέτος. Άλλο που δεν θέλουμε εμείς. Σάκη, τι λες. Να παίζουμε στη Θεσσαλονίκη με ξένους διαιτητές, κανένα πρόβλημα. Όχι, παντού. Και εδώ και εκεί. Εννοείται στο Καραϊσκάκη ευπρόσδεκτη προπολού. Αλλά και για εμάς, δεν σας λέω για το Καραϊσκάκη, γιατί είναι μοναστήρι. Και μην ξεχνάτε πόσες τιμωρίες έχει ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο του. Με τους ξένους διαιτητές, με την UEFA και όλα αυτά. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρω πολύ καλά το τι λέω. Πάντως νομίζω, κύριε Θοδωρίδη, ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και για τον ΠΑΟΚ. Και ως εξέλιξη. Θα συμφωνούσε, ναι, μακάρι. Άμεσα. Μακάρι. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Με τα βαΐων και κλάδων θα υποδεχόταν. Εντάξει, πάντως, καλά, να το δούμε. Πάντως να πω, να κάτι, το δούμε. Να πω κάτι. Μπορεί να, το δούμε μπορεί αυτό. Να βρισκόμαστε σε μια εκπομπή η οποία μπορεί να, να βγάλει αυτό. Μια είδηση. Αλλά είναι νομίζω ότι υπάρχουν όργανα, μέσα στα οποία αυτές τις προτάσεις πρέπει να συζητιώνται. Τέθηκε στην ΚΕΔ αυτό το ζήτημα και συμφώνησαν όλοι. Όλοι. Και ο κ. Μαρινάκης. Για να δούμε αν συμφωνήσετε. Για να δούμε. Για να δούμε. Ξέρω καλά που σας λέω. Ναι. Πάμε λίγο. Ξέρω καλά που σας λέω. Δηλαδή λέτε ότι φοβάται ο ΠΑΟΚ τους ξένους διαιτητές. Όχι, δεν λέω τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Λέω για να δούμε αν θα συμφωνήσετε. Έτσι πολύ ενιγματικό μας ακούγεται. Πάμε λίγο. Ο Άγγελος Αναστασιάδης ανέλαβε, όπως όλα δείχνουν, την τεχνική ηγεσία του δικέφαλου του Βορρά, με την υπόσχεση να βάλει τέλος στις παιδικές ασθένειες που αντιμετώπισε φέτος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο ΠΑΟΚ και να οδηγήσει την ομάδα στην πολυπόθετη κατάκτηση ενός τίτλου για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Τι θα απαντήσει εντός του γηπέδου όμως ο Ολυμπιακός του Μίτσελ? Λοιπόν, πάμε σε μια νέα εποχή στον ΠΑΟΚ. Μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα, γιατί θέλω να ρωτήσω και το Στέκ τον Κίνα εδώ, γιατί από τις 19 Μαΐου έχει ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Άγγελο Αναστασιάδη, αλλά σήμερα που είναι 2 Ιουνίου, 11 το βράδυ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημη η συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Άγγελο Αναστασιάδη. Δημιουργεί κάποια ερωτηματικά, είναι η αλήθεια, η όλη αυτή η καθυστέρηση. Θα πάμε σε λιγάκι στο ρεπορτάζ. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Θεοδωρίδη. Χαθήκανε, τι έγινε αυτό το διάστημα για την υπογραφή? Χάθηκε κανένας? Καλά, μην μας πείτε ότι ανησυχείτε κιόλας τώρα. Όχι, ρωτάω απλώς. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, δική μου Αναστασιάδης. Η δική μου πληροφόρηση, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Μην ανησυχείτε. Να θα είναι στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Άγγελος Αναστασιάδης. Μία διόρθωση. Έχει ανακοινωθεί για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ανακοινωθεί η συμφωνία. Είναι ένα. Θα με αφήσετε να μιλήσω ή να μιλάτε? Ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι ένα κόσμημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ένα λαμπρό παιδί, ένας καταπληκτικός προπονητής, τον οποίον ο ΠΑΟΚ δεν τον καταξίωσε. Ήρθε η ώρα όμως να δείξει την αξία του. Ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι άνθρωπος που λατρεύει το ποδόσφαιρο και θέλει να παίζεται ποδόσφαιρο και όχι να παίζεται μπόξ μέσα στα γήπεδα. Πιστεύω ότι με τον Άγγελο Αναστασιάδη θα ανοίξει μια καινούρια σελίδα στον ΠΑΟΚ και γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Το ότι είναι λαμπρός προπονητής, όπου πήγε έδωσε εξετάσεις και πήρε άλλες που δεν έχει ανάγκη να δώσει εξετάσεις, είναι καταξιωμένος
Και για μένα προσωπικά είναι μεγάλη χαρά που ένας τέτοιος άνθρωπος θα ηγείται του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Και ποιος του έδωσε, για πρώτη φορά τα προπονητικά ηνία στον ΠΑΟΚ. Μωρίστε, τον έχουμε δίπλα μας. Ο Κώστας Ερβανός. Ποιος, ο Κώστας Ερβανός. Ναι. Κώστα, συγχαρητήρια για αυτό το παιδί. Κώστα, συγχαρητήρια. Αφού απευθύνεσαι σε μένα με τον μικρό Σάββα, τότε θα πω ότι ο Άγγελος για 18 μήνες που ήμουνα εγώ υπεύθυνος στην ποδοσφαιρική ομάδα το 97-98, ήταν ο μοναδικός προπονητής ο οποίος υπήρχε, δεν αλλάχτηκε ποτέ, στηρίχτηκε, τον βοηθήσαμε πάρα πολύ, αλλά θέλω να πω κάτι απευθυνόμενος και στην παρούσα διοίκηση. Του δώσαμε το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτύξει όλες τις αρετές. Και το πιο σημαντικό έτσι, πλεονέκτημα που έχει στην καριέρα του, που είναι το κοουτσάρισμα. Δεν υπήρξαν ποτέ παρεμβάσεις. Προσπαθήσαμε να του δημιουργήσουμε κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί. Ο Άγγελος από τότε ήρθε άλλες 2 ή 3 φορές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έτσι, αλλά θέλω να το καυχόμαι ότι ήμουν ο πρώτος ο οποίος τον βοήθησα, τον στήριξα για αυτή του όλη την πορεία. Έκανες άριστα. Είναι ό,τι καλύτερο. Δεν έκανα κάτι που δεν το πίστευα. Όπως υπάρχουν και άλλα παιδιά που αν μπορούσα να είμαι σε ένα τέτοιο διοικητικό πόσο θα βοηθούσα. Αλλά, δεν έχω εκφραστεί έτσι ούτε για προπονητή δικό μας. Εμένα μου έκανε εντύπωση όσα είπατε για τον Άγγελο. Σάββα, θα παρεξηγηθεί αυτό από τους παοξίδες. Καταλαβαίνεις γιατί. Είμαι σίγουρος. Όταν είναι κάτι καλό να γίνει στον ΠΑΟΚ, αυτοί αντιδρούν αμέσως. Ναι, εντάξει, το αυτή. Δώσ' του φιλί, να πανηγυρίζουν. Υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη. Ο Άγγελος δεν κινδυνεύει από κανέναν, ούτε από τη δουλειά του πουθενά. Κινδυνεύει μόνο από τους παοξίδες. Εγώ πάλι θα πω, εάν βρει το κατάλληλο περιβάλλον για να αναπτυχθεί, ο Άγγελος κινδυνεύει μόνο από τους παοξίδες. Ακούστε, δεν ξέρω αν ανησυχεί ή όχι ο Σάββας ο Θεοδωρής, όντως. Πάντως αυτά που λέει είναι αλήθεια. Γιατί ο Άγγελος το πρόβλημα με τους παοξίδες του είχε, με κανέναν άλλον. Με κανέναν άλλον. Έτσι δεν είναι, με μια περίπτωση συγκεκριμένη δεν λέει με τους παοξίδες. Μισό λεπτό. Το είχε με την έννοια ότι αυτό που σκεφτόταν το εξέφραζε. Ναι. Με αυτή την έννοια. Κι άλλοι είχαν αντιοπαθεί, αλλά δεν τολμούσαν να μιλήσουν. Ο Άγγελος έχει αυτή την δυνατότητα να μπορεί να μιλήσει ακόμη και αν ξέρει να κάνει. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Έτσι. Ναι, εντάξει, εννοείται. Κακό είναι αυτό, Κώστα. Το ότι εκφράζεται και λέει την αλήθεια. Όχι, ίσα-ίσα. Άγγελος είναι ο πιο ειλικρινής άνθρωπος που υπάρχει. Απλά υπάρχουν προπονητές οι οποίοι είναι διπλωμάτες. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι δεν εκφράζουν αυτό που σκέφτονται. Μα δεν έχει ανάγκη να είναι διπλωμάτες. Ναι, γιατί είναι επαγγελματίες. Ο Άγγελος, εντάξει, εγώ θέλω, επειδή ξέρω τα πράγματα, αυτό το γεγονός το έχει πληρώσει, έτσι. Έχει δημιουργήσει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι αντί. Αυτό είπα και εγώ. Και στον ερχομό του. Πιθανότατα αυτή κάποια στιγμή αντέδρασαν. Επειδή αλλά είσαι ποδοσφαιρικός, το θέμα είναι ένα. Ότι ο Άγγελος θα κοιτάξει να παίξει ποδόσφαιρο και αγνοεί τις φωτοβολίδες και οτιδήποτε άσχημο γίνεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Ο Άγγελος θέλει ο ΠΑΟΚ να παίζει μπάλα όπως ο Ολυμπιακός, όπως όλες οι ομάδες. Και ελπίζω ότι με τέτοιους προπονητάς θα παιχθεί επιτέλους ποδόσφαιρο. Γιατί το λέω. Μου έχει κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση όταν σε ένα μάτς που ήταν προπονητής του Ηρακλή. Έβαλε ένα γκολ καταπληκτικό ο Τζιοβάνι από τη Σέντρα. Μπορεί να το θυμάστε, να το θυμόσαστε όλοι αυτό. Και μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, προπονητής όντας του Ηρακλή. Έφαγε 5 γκολ ο Ηρακλής εκείνη την ημέρα. 5-4, ναι. Αγκάλιασε τον Τζιοβάνι και τον φίλησε. Δηλαδή αυτό φανερώνει έναν άνθρωπο λάτρη του ποδοσφαίρου. Fair play. Είναι αλήθεια. Fair play. Ναι. Πάντως είναι η διοίκηση του ΠΑΟΚ και ο ιδιοκτήτης που του δίνει το δικαίωμα να δουλέψει έτσι, αυτή τη στιγμή και τον επαναφέρει. Είναι αλλά Γιώργο, είναι η διοίκηση. Γιώργο, ούτε εγώ, ούτε εσύ, Κώστα, ούτε ο Γιώργος. Όχι, Γιώργο, θα πω όπως το λες είναι. Έτσι. Αλλά πάλι θα πω και θα το τονίσω ότι ο Άγγελος, αν νιώσει ασφάλεια στο περιβάλλον στο οποίο δουλεύει, θα αποδώσει στο μάξιμο. Αν νιώσει ότι κάτι δεν πάει καλά με το περιβάλλον. Και όταν λέω περιβάλλον, εννοώ τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι δίπλα του και θα πιστεύει ότι το στηρίζουν, πιθανότατα να έχουμε προβλήματα. Φαντάζομαι ότι λαμβάνουν υπόψη τη συμβουλή σας οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, επειδή μπορώ να υπερηφανεύομαι ότι είμαι από τους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα τον Άγγελο από οποιοδήποτε άλλον. Τον είχα συμπαίκτη και τον είχα στα πρώτα του βήματα, εν πάση περιπτώσει, σοβαρά βήματα, έτσι, γιατί ήταν προπονητής ήδη όταν τον πήραμε. Απλά αναπτύχθηκε περισσότερο εκείνο το διάστημα. Αφήστε τον ίσο από τον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά του μόνος. Και να το πω κάτι και να το πω δημόσια, έτσι, επειδή ακούω διάφορα
Επειδή είχαμε επιτυχίες στην Ευρώπη κτλ., η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική επιτυχία ήταν ο αποκλεισμός της Arsenal. Της ομάδος που εκείνη τη χρονιά κατέκτησε τον Double στην Αγγλία και αποκλείοντας τη National πήρε και το διπυρωτικό. Αυτή την ομάδα την αποκλείσαμε με προπονητή τον Άγγελο Αναστασιάδη και δεν θέλω να αναφέρω ονόματα ποδοσφαιριστών που συμμετείχαν στην ομάδα να μην θεωρηθεί υποτιμητικό. Θέλω να πω χωρίς. Πολλά μεγάλα ονόματα. Υπήρχαν κάποιοι πάρα πολύ καλοί παίκτες τότε, αλλά υπήρχαν και παίκτες οι οποίοι ήταν μέτριοι, τους οποίους ο Άγγελος τους πήρε το 100% και κατάφερε να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να κλείσω το θέμα του Άγγελου και να το προχωρήσω λίγο σε κάποιο άλλο, είπες ότι μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα σε περιβάλλον ασφάλειας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μήπως δημιουργείται μια ανασφάλεια, γιατί επαναλαμβάνω από τις 19 Μαΐου, όταν ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Άγγελο Αναστασιάδη, δεν έχει υπογράψει ακόμη. Μπορεί να πιέζονται ορισμένοι. Και δεν το Σάκη που έχει το ρεπορτάζ στον Κίνα, συμβαίνει κάτι, Σάκη, ή είναι καθαρά τυπικό το θέμα? Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα. Okay. Είναι πατροπαράδοτη μέσα εισαγωγικά συνήθεια του Άγγελου Αναστασιάδη να μην δίνει σημασία σε αυτά και τα αφήνει για το τέλος. Okay. Αυτός τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα στο μυαλό του, είναι το ξεκαθάρισμα του ρόστερ. Γι' αυτό θα αργήσει και να παρουσιαστεί, γιατί θέλει όταν θα μιλήσει δημόσια, το ξέρει πολύ καλά αυτό ο Κώστας Ορφανός. Είναι καλό που τα λέει. Να έχει αποκρισταλωμένη άποψη για τα πάντα. Να δουλεύει και αυτή τη στιγμή σαν Άγγελος Αναστασιάδης. Να πει. Και το μόνο που είναι βέβαιο όταν θα μιλήσει, η πρώτη λέξη που θα πει, με οποιοδήποτε ρόστερ και να έχει, είναι γνωστή. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να μην πηγαίνει για πρωτάθλημα. Άρα εδώ εκ προημίου έχουμε μία στόχευση. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Ναι, το ξέρεις πολύ καλά. Όποιο ρόστερ για να του δώσεις, δεν υπάρχει περίπτωση Αναστασιάδης να πει όχι, ο ΠΑΟΚ δεν πάει για πρωτάθλημα. Το θέμα είναι, να μην έντεχνα, το λέω έντεχνα με την έννοια αν υπάρχει στόχος σε μια τέτοια κατεύθυνση, και γι' αυτό το λέω το έντεχνα, μεταφερθεί η ευθύνη των τελικών επιλογών σε ένα ρόστερ το οποίο δεν θα είναι αυτό που θα ήθελε ο κόσμος να βλέπει στο γήπεδο, στον προπονητή, και με αυτό το πράγμα βλαφθεί. Δεν πιστεύω εγώ ότι θα γίνει, αλλά επειδή ακούω στα ραδιόφωνα, διαβάζω στις εφημερίδες ότι επιλέχθηκε ο Άγγελος επειδή θα έχει χαμηλό μπάτζετ, επειδή δεν θα πάρει μεγάλους ποδοσφαιριστές, γιατί έχει πρόβλημα με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Σας διαβεβαιώ, δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Ούτε με τους μικρούς. Έχει πρόβλημα με τους κακούς χαρακτήρες, οι οποίοι αν είναι μεγάλοι ποδοσφαιριστές θα την πληρώσουν. Το ίδιο όμως ισχύει και για ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι μεγάλοι. Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό που είπε ο κύριος Θοδωρίδης σε σχέση με την αντίδρασή του στον Τζιοβάνι, αν ίσχυε θα πήγε να τον αγκαλιάσει. Αν ίσχυε ότι είναι εναντίον των μεγάλων ποδοσφαιριστών, θα πήγε να τον αγκαλιάσει. Πάω γρήγορα, γιατί με πιέζει ο χρόνος. Πάμε στο επόμενο θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε. Ο κύριος Αναστασιάδης, μόνο από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.